σήμερα φύγατε από τα σπίτια σας, οργώνετε την Ελλάδα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήρθατε στο νησί μας να βοηθήσετε τον κόσμο. Και τα καλά νέα είναι η μεγάλη ευγνωμοσύνη και το μεγάλο ευχαριστώ που σας οφείλουμε. Τα κακά νέα τώρα είναι ότι και η πατρίδα μας, αλλά και εσείς, έχετε κάνει το καθήκον σας. Και η πατρίδα μας, από πλευράς διαθέσιμων εμβολίων, διαθέσιμων εργαλείων για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την τραγικά δύσκολη στιγμή, κάνει το καθήκον της. Από το να σας κινητοποιήσει και να σας μεταφέρει εδώ, μέχρι του να οργανώσει εμβολιαστικά, είτε μικρότερα, είτε το μεγάλο το δικό μας, το μέγα εμβολιαστικό, κατά έναν τρόπο που στον πιο σκληρό κριτή δεν θα μπορούσε να είναι μία αξιοπρεπέστατη υποδοχή και μία εύκολη διαδικασία να ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του. Εσείς κάνετε το καθήκον σας, όπως πρέπει. Με χαμόγελο, με πολιτισμένο τρόπο, προσφέροντας τις υγειονομικές υπηρεσίες που ο πολίτης πολλές φορές στο παρελθόν ονειρευόταν. 15 λεπτά νομίζω ότι, αν εξαιρέσουμε τα 15 λεπτά που δίνεται για να ηρεμήσει κάποιος μετά τον εμβόλιο, είναι ένας πολύ ευχάριστος χώρος, με πολύ σεβασμό στον άνθρωπο, που εγώ δεν έχω ακούσει κανένα παράπονο από κανένα στόμα για συμπεριφορά στον εμβολιασμό στο νησί μας. Όμως τα πράγματα δεν πάνε καλά και αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε. Μπορεί να είμαστε χαρούμενοι για 55.000 συμπολίτες μας που έχουν εμβολιαστεί, όμως δυστυχώς ούτε η αρχή του τέλους έχει έρθει, ούτε σίγουρα δεν έχει έρθει το τέλος. Το τέλος έρχεται μόνο με τον πλήρη και καθολικό εμβολιασμό, όπου η ελευθερία του καθενός μας να επιλέξουμε εάν θα εμβολιαστούμε ή όχι, σταματάει στην ελευθερία του γείτονά μας, του συγγενή μας, του πατέρα μας, του ανθρώπου μας, να μην κινδυνεύσει από τη δική μας αδυναμία να εγγυηθούμε ότι δεν θα είμαστε οι φορείς ή ότι θα μεταδώσουμε τον κακό αυτό ιό. Εγώ κάνω έκκληση. Παρουσία σας, βλέποντάς σας την καθεμιά και τον καθένα από εσάς στα μάτια και ζητώ στους ροδίτες και στις ροδίτισες να αναλάβουν την ευθύνη τους, διότι εσείς κάνατε το καθήκον σας. Τώρα το θέμα είναι να κάνουμε και εμείς το δικό μας. Να προχωρήσουμε ένα βήμα για να βγούμε από αυτή την εφιαλτική κατάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταίο χρόνο και τους τελευταίους μήνες, να ξαναπάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας και δυστυχώς, για εσάς που έρχεστε από την υπόλοιπη Ελλάδα, η ζωή μας εξαρτάται πάρα πολύ και από τον τουρισμό, που αν εμείς δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την δική μας υγεία, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι βέβαιος και ο επισκέπτης μας, αυτός που θέλει να έρθει να απολαύσει τις διακοπές του στο νησί μας, ότι θα είναι και αυτός ασφαλής. Λίγα πρέπει να πούμε και πολλά να καταλάβουν αυτοί που μας ακούν, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ζητήσουμε από όλους τους ροδίτες να ξεπεράσουν φοβίες και ερωτηματικά και να πιστούν για ένα πράγμα. Όλος ο κόσμος, όλη η επιστήμη, όλα τα μυαλά της ανθρωπότητας έχουν συνεργαστεί για να προχωρήσουν σε μία νίκη στον κορονοϊό. Δεν έχουμε πράγματα να φοβηθούμε. Είναι πάρα πολύ καλά και αποδεδειγμένα καλά τα αποτελέσματα από τους εμβολιασμούς τους τελευταίους μήνες που γίνονται και αυτό που έχω να πω είναι και σε εσάς τους ανθρώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και σε εσάς που μεταφέρετε το μήνυμα από εδώ μέσα στην κοινωνία της Ρόδου να προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε όλους τους ροδίτες να προσέλθουν και να εμβολιαστούν. Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Περιφέρεια, την κυρία Γιασιράνη, κύριος Περιφερειάρχης είναι στην Αστυπάλαια, αυτές με τον Πρωθυπουργό, σήμερα με τον Υπουργό, αλλά η κυρία Γιασιράνη είναι η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης σε θέματα υγείας και εκείνη οργώνει τα 48 διαμαντένια ωραία νησιά του Νοτιού Αιγαίου, αλλά και τον κύριο Καρίκη, τον κύριο Σταμάτη, τον κύριο Καμπούρη, την κυρία Νικολαίδου από το Δήμο,
Ο καθένας από εμάς κάνουμε μεν το καθήκον μας, αλλά το κάνουμε με μεγάλη χαρά και δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό, όσο και αυτό αν δεν είναι αρκετό, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη Ρόδο να έχει μία πλήρη και καθολική ανοσία από αυτήν την δραματική κακή κατάσταση που έχουμε ζήσει. Κύριε Λαδόπουλε, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω ότι δεν είμαστε ευγνώμονες μόνο, αλλά σας χρωστάμε, διότι με την παρουσία σας κάνατε αυτό που σήμερα το πρωί με την κυρία Νικολαίδου λέγαμε. Εμείς κάναμε το καθήκον μας. Εσείς σαν γιατροί και υγειονομικοί, το κράτος σαν εμβόλια χώρηκε μέσα και εργαλεία, η πατρίδα μας δηλαδή, ο Δήμος αυτό το οποίο οφείλει, αυτή τη στιγμή η σκητάλη είναι στον κάθε συμπολίτη μας να αποφασίσει να βάλει τέλος σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση την οποία ζούμε.